Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία καθώς δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Οι επεμβάσεις όπως ξέρουμε θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος του τακτικού ωραρίου. Από 300 μέχρι 2.000 ευρώ θα πληρώνουν οι ασθενείς στα απογευματινά χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων που αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, το κόστος των απογευματινών χειρουργείων θα είναι ως εξής. Πολύ μικρή επέμβαση, 300 ευρώ. Μικρή επέμβαση 500 ευρώ. Μεσαία επέμβαση 900 ευρώ. Μεγάλη επέμβαση 1200 ευρώ. Βαρία επέμβαση 1600 ευρώ. Εξαιρετικά βαρία επέμβαση 2.000 ευρώ. Οι ασθενείς θα μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά και να ενημερώνονται μέσω σχετικής λίστας ενώ προβλέπεται και η λειτουργία ειδική πλατφόρμας. Τα βαναδιά χειρουργία γίνονται για ψυχρά χειρουργία, για ψυχρά χειρουργία και θα έλεγα, δεν ξέρω αν πρέπει να δεσμεύσω το μέλλον, τουλάχιστον στην αρχή για σχετικά πιο απλά. Και προϊόντος του χρόνου θα γίνεται και το πιο... όσο το, όσο το σύστημα εξελίζεται. Τα προβληματινά χειρουργία είναι ανέφικτα, λόγω σοβαρή έω τραγική προστελέχωση του ΕΣΥ, όχι μόνο σε ανασυσιολόγου, αλλά και σε γιατρού άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων και σε νοσηλευτέ. Η απόφαση αφορά στη δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων μετά το τέλο του τακτικού ωραρίου, δηλαδή κατά τι απογευματινέ ώρε και μέχρι τι 10 το βράδυ. Την άλλη εβδομάδα θα έχουν ξεκινήσει σίγουρα. Σίγουρα. Θα μπορούσαμε και αυτή την εβδομάδα, η αλήθεια είναι, δηλαδή έχουμε νοσοκομείο που θα ήθελα να κάνει και σήμερα. Καμπένα σε λεωφορείο του οποίου ο οδηγό ήδη οδηγεί σε 15 ώρε. Το αντίστοιχο αυτού θα συμβαίνει στα απογευματινά χειρουργία με τους γιατρούς να καταστρατηγούν βάναυσα το 48ωρο ασφαλού εβδομαδιαία εργασίας των γιατρών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκευματινά χειρουργία θα γίνονται στα νοσοκομεία που το προσωπικό τους μπορεί να ανταπεξέλθει και έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα.